Δίνουμε τώρα το λόγο στο Σταθόπουλο Δημήτρη, συνταξιούχο, εφέτη των διοικητικών δικαστηρίων. Αγαπητοί συνυποψήφοι, συναγωνιστές και φίλοι, κυρίες και κύριοι, μου είναι μεγάλη τιμή που επιλέχθηκα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ως υποψήφιος στο Ευρωψηφοδέλτιό του. Ως προερχόμενος από τη δικαστική λειτουργία, το δικαστικό επάγγελμα δηλαδή, δεν μπορώ ασφαλώς να μην σας εκθέσω ότι η εργασία του Έλληνα δικαστή είναι από τις πιο δύσκολες και υπεύθυνες πνευματικές εργασίες, αν όχι η πιο υπεύθυνη και ουσιαστική συνάμα. Και τούτο γιατί η εργασία αυτή είναι καθαρά εγκεφαλική. Απαιτείται δηλαδή η κατανάλωση θεάς ουσίας του εγκεφάλου και η καταβολή επίπονης προσπάθειας για τη διερεύνηση σε βάθος των επίδικων διαφορών και την έκδοση όσο το δυνατόν πιο δίκαιων αποφάσεων μέσα στο περίπλοκο και εν πολλής άδικο νομικό καθεστώς το οποίο μας διέπει. Νομικό σύστημα που ως επικοδόμημα εντάσσεται στο βαθιά σκληρό γενικότερα ταξικό σύστημα που διατρέχει, επικρατεί και ορίζει απ' άκρους άκρους τη συντριπτική τους πλειοψηφία τις χώρες του πλανήτη μας και βέβαια και τη χώρα μας με τις δικές της ιδιορυθμίες και ιδιαιτερότητες. Εδώ ειδικά στη χώρα μας βλέπουμε ότι παρά την συνταγματικώς θεσπισμένη ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, άρθρο 25 του Συντάγματος, και την ομοίως θεσπισμένη λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία των δικαστών, άρθρα 87 επόμενα του Συντάγματος, αυτή η περιγραφόμενη ανεξαρτησία με άλλη συνταγματική διάταξη, με την οποία η ανώτατη ηγεσία της δικαιοσύνης επιλέγεται από την εκάστοτε κυβέρνηση, αποδομείται και κατ' επίφαση μόνο υπάρχει. Περαιτέρω, ο τεράστιος όγκος των δικαστικών υποθέσεων και το ειδικό βάρος μερικών από αυτές καθιστά δυστυχώς πολλές φορές τον Έλληνα δικαστή, όχι όσο πρέπει νυφάλιο με καθαρό μυαλό, ώστε να είναι απερίσπαστος στο πολύ δύσκολο έργο του. Ίσως, λέω, με τέτοιες συνθήκες, η άρχουσα τάξη στην Ελλάδα, όπου ειδικά συμφέρει, να θέλει την απλή διεκπεραίωση των υποθέσεων και όχι την ουσιαστική σε βάθος διερεύνησή τους και την έκδοση δίκαιων αποφάσεων. Φαίνεται ίσως πως δεν τη συμφέρει η ουσιαστική ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και των δικαστών, ούτε η αποτελεσματική δικαστική προστασία των ανθρώπων του μόχθου και της δουλειάς. Είναι λοιπόν αντικειμενικά απαραίτητο, πέραν των άλλων και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, η φωνή και η επιρροή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας να γίνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και αυτό μπορεί να επιτευχθεί και με την ενίσχυσή του στις προσεχείς ευρωεκλογές, αλλά και σε όλες τις επικείμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Για να μπει σιγά σιγά σε σίγουρο δρόμο η πάλικη αγωνιστικότητα για τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων του ελληνικού λαού και την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών μέσα σε συνθήκες πραγματικής δημοκρατίας με όραμα τον επιστημονικό σοσιαλισμό. Έτσι ώστε μακρύ μακρύ και ωραίο στο χωροχρόνο το γήινο ταξίδι μας να γίνει. Ευχαριστώ πολύ για την κατανυκτική φιλοξενία του λόγου μου.